και είστε σήμερα εδώ. Θέλω να... Έχει ανακοινωθεί, αλλά ήθελα να το πούμε λίγο σήμερα καλύτερα. Για ένα μεγάλο όραμα που αρχίζουμε να υλοποιούμε στον ισόγειο χώρο του Επιμελητηρίου, τη δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου βιομηχανικής ιστορίας της Εύβοιας και εμπορίου. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Εύβοια έχουμε μεγάλη ιστορία στη βιομηχανία. Ήμασταν μια βιομηχανική περιοχή. Σιγά σιγά όμως κατά την περίοδο της κρίσης τα περισσότερα εργοστάσια έκλεισαν. Έχουμε μια ιστορία λοιπόν που πρέπει να τη μεταφέρουμε στους νεότερους. Πρέπει να γίνει γνωστή. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν να συγκεντρώνουμε αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες από το στάδιο παραγωγής, παραγόμενα προϊόντα, έγγραφα, έχουμε οπτικοακουστικό υλικό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι και θέλουμε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό του χώρου, πώς θα τοποθετήσουμε αυτά τα μηχανήματα. Έχουμε πάρει απόφαση να δεχτούμε χορηγίες, επειδή υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, όπου έχουμε απευθυνθεί με μεγάλη χαρά, δέχονται να πληρώσουν κάποιες εργασίες στο χώρο του ισογείου και τα ονόματα θα υπάρχουν μόνιμα των χορηγών στην είσοδο του επιμελητηρίου. Γι' αυτό θέλαμε σήμερα, δίνουμε αυτή τη συνέντευξη, να γίνει πιο γνωστό και όσοι επιθυμούν να γίνουν χορηγοί, θα χαρούμε πολύ και θέλουμε να υπάρξει προσφορά. Επίσης, θέλουμε να ανακοινώσουμε όσοι έχουν αντικείμενα ή φωτογραφίες ή κάποιο υλικό από παλιά εργοστάσια στην περιοχή μας, για όλη την Εύβοια μιλάμε, όχι μόνο για Χαλκίδα. Έχουμε πάει σε παλιά εργοστάσια που λειτουργούσαν από το 50 και έχουν κλείσει. Έχουμε βρει υλικό, φωτογραφίες, αντικείμενα. Θα θέλαμε λοιπόν, αν κάποιοι έχουν φωτογραφικό υλικό από μέσα από κάποιο εργοστάσιο ή κάποιο αντικείμενο ή οτιδήποτε και θέλουν να το προσφέρουν για το χώρο. Περίπου σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος ο σχεδιασμός, το στήσιμο, πώς θα είναι το εκθεσιακός χώρος και θα θέλαμε να έχουμε τελειώσει με τη συλλογή των αντικειμένων. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νίκο. Κύριος Μόρος, αντιπρόεδρος. Καλησπέρα και από μένα. Χαρά μας μεγάλη σημερινή συνάντηση. Αφορμή το εκθεσιακός χώρος που ετοιμάζουμε στο ισόγειο του Επιμελητηρίου μας. Νομίζω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Βούλα την Αγιοστρατήτη και σε όλους τους συναδέλφους της Διοικητικής Επιτροπής, διότι όταν στοχοποιούμε κάτι και μπορούμε να το προχωρήσουμε, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η Πρόεδρος, ότι το μαθαίνουμε από τους παλιούς και συνεχίζουμε την ιστορία για τους νέους. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας. Το επιχειρήν στην Εύβοια δεν θα τα αφήσουμε ποτέ να εκλείψει, ό,τι και αποφάσεις να πάρουν κυβερνήσεις, είτε με τη δεκαετία που περνάμε, τη δύσκολη λόγω της κατάστασης της χώρας κλπ. Θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και χαρά μας όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου να μπορέσουν να συνδράμουν είτε από μία μικρή φωτογραφία, είτε ένα μικρό αντικείμενο ή κάποιο ακουστικό υλικό και να ενώσουμε όλη την Εύβοια και όλο το επιχειρήν της Εύβοιας και της Κύρου σε έναν χώρο όπως είναι το ισόγειο του Επιμελητηρίου. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και τη διοίκηση για την προσπάθεια και νομίζω η συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα το μόνο που μπορεί να μας κάνει είναι καλό και σε επίπεδο συνδυασμών, είναι ευκαιρία βούλα να το πούμε και προς τα έξω. Και σε επίπεδο νέου επιμελητήριου είναι μαζί μου ο κ. Κουτσάτης και ο κ. Μαραγκός, αλλά και σε επίπεδο δικό σας, γιατί είστε το μέσο το οποίο μπορούμε να κάνουμε γνωστά όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος. Εμείς καθημερινά υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο επιμελητήριό μας.
αλλά και τα Σαββατοκύριακα που η πόλη μας δέχεται πολλούς επισκέπτες, θα είναι μια ευκαιρία να μπαίνουν και μέσα στην πόλη μας, να μην είναι μόνο η παραλία. Γι' αυτό παρακαλάμε σήμερα, θέλουμε να μεταφέρουμε κάθε φορέα, σε κάθε ιδιώτη, οικονομική συνδρομή ή από αντικείμενα ή φωτογραφίες, οτιδήποτε υλικό έχει για το χώρο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.